πρωτοβουλία της Περιφερειακής Παράταξης Πελοπόννησος πρώτα, που αποδέχτηκε και τον ευχαριστούμε ο Δήμαρχος Ναυπλιών. Συναντηθήκαμε σήμερα εδώ, ο επικεφαλής της παράταξης Νίκος Πετσαρίνος, εγώ και συνεργάτες μας από την περιφερειακή μας παράταξη, να συζητήσουμε όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν την περιοχή και έχουν να κάνουν με την τοπική ανάπτυξη και τη συνεργασία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης. Ασφαλώς το μεγάλο θέμα των απορριμμάτων απασχόλησε και στην σημερινή μας συζήτηση, σε μια περίοδο που ο σχεδιασμός της περιφέρειας βρίσκεται σε αδιέξοδο και ήδη η κυβέρνηση έχει αποφασίσει σε ένα νέο εθνικό σχεδιασμό. Βλέπουμε ότι οι δήμαρχοι αρχίζουν να παίρνουν πρωτοβουλίες, να παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη βάση της αρχής της εγκύτητας και της αντιμετώπισης τους στην πηγή. Έτσι λοιπόν και ο Δήμος Άργους Μικυκαιών και ο Δήμος Ναυπλιών έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια. Εμείς σαν Περιφερειακή Παράταξη είμαστε αρρωγοί σε αυτό το νέο σχεδιασμό. Ήταν αυτό που λέγαμε τα τελευταία χρόνια, ότι τα φαραγωγικά έργα τύπου Τέρνα δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στα προβλήματα της σημερινής γενιάς αλλά και των επόμενων γενιών, που ήδη φαίνονταν ότι θα μας δέσμευε μία σύμβαση που ο κύριος Στατούλης ήθελε να υπογράψει. Και άρα η σημερινή προοπτική που διανοίγεται με τον επανακαθορισμό και την επαναξέταση του σχεδιασμού του περιφερειακού αλλά και του εθνικού για μια νέα διαχείριση των απορριμμάτων μας βρίσκει σύμφωνος και αργούς σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησαν, έστω υπό τη μορφή προσωρινής διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμος Άργους Μικυκαιών και ο Δήμος Ναυπλιών. Επίσης, συζητήσαμε πολλά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο, τις μεταφορές, το λιμάνι, τη μαρίνα, το σιδηρόδρομο, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδρυυση του Δήμου Ναυπλιών, που τόσα χρόνια πολλά από τα έργα που προγραμματίζαμε έχουν μείνει πίσω. Και έχουν μείνει πίσω γιατί ένας ΕΣΠΑ, που είναι το μοναδικό κονδύλι και πόρι που έχει να διαχειριστεί πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι στην ευθύνη από ό,τι φαίνεται των περιφερειαρχών, κάτι που δεν αφήνει τις τοπικές κοινωνίες με τους δημάρχους τους, τους εκλεγμένους, τους αιρετούς, να κινούνται πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά και να δίνουν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που αφορούν στην τοπική κοινωνία. Θεωρώ ότι η συνάντησή μας ήταν αρκετά επικοδομητική και ευελπιστούμε σε μια συνεχής συνεργασία, αλληλοενημέρωση και επικοινωνία με τον κύριο Κοστούρο, τον Δήμαρχο Ναυπλιών, τον οποίο για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε για αυτή την αλληλοενημέρωση που μπορέσαμε να έχουμε σήμερα στην σημερινή μας δηλαδή συνάντηση.